Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω σε αυτό εδώ το κανάλι μετά από 2-3 εβδομάδες, δεν ξέρω. Πάντως το κάθε εβδομάδα πλέον έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο, νομίζω πως το καταλαβαίνετε, αλλά δεν πειράζει, τουλάχιστον να έχουμε ένα-δύο βίντεο μέσα στον μήνα. Θα βλέπετε και κάτι διαφορετικό, λείπουν οι βούλες, έχει αλλάξει θέση βέβαια, έχω έρθει, έφυγα από εκεί, θα την από εδώ πλευρά, γιατί βάψαμε το δωμάτιο, το φρεσκάραμε βασικά, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να το φτιάχνουμε για το μωρό, οπότε έπρεπε λίγο να μετακινηθούν τα έπιπλα, γίνεται και ένας χαμός, κουρτινό ξύλα κάτω, φώτα εκεί, ένας πανικός, αν μπορέσω θα γυρίσω κάποιο vlog να σας δείξω έτσι ένα-δύο πράγματα. Και σήμερα είπα να σας κάνω τα αγαπημένα προϊόντα που χρησιμοποιώ το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι πάρα πολλά, μη φανταστείτε ότι είναι και τίποτα υπερπαραγωγές σε make-up και τέτοια πράγματα, αλλά είναι αυτά που πραγματικά με έχουν σώσει και χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα, οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το πιο αγαπημένο προϊόν και χαίρομαι πάρα πολύ που το γνώρισα και ήρθε στα χέρια μου, γιατί έχω στο κομωδίνο μου 2-3 κρέμες. Έψαχνα μία καλή κρέμα για τις ραγάδες, για να μην εμφανίσω ραγάδες ή τουλάχιστον να προσπαθήσω να μην εμφανίσω ραγάδες. Και έχω πάρει διάφορες κατά καιρούς, η μία κόλλαγε πολύ, η άλλη ήταν πάρα πολύ παχύρευστη. Γενικότερα δεν έβρισκα κάποια που να μου αρέσει, μύριζαν κιόλας πολύ έντονο, δηλαδή οι δύο από τις τρεις που ήδη έχω μύριζαν υπερβολικά πάρα πολύ και εγώ με τις μυρωδιές τώρα δεν τα πάω πάρα πολύ καλά όπως σας έχω ξαναπεί. Οπότε παρήγγειλα και μου ήρθε αυτή εδώ πέρα η κρέμα που άκουσα από μία YouTuber που την αγαπώ πάρα πολύ και είναι και αυτή εγγύουλα, βέβαια αυτή γεννάει σε λίγες μέρες. Και είπε όλα αυτά τα πράγματα που ήθελα να ακούσω πραγματικά και εγώ, γιατί και αυτή παίρνει έτσι μια δύσκολη εγκυμοσύνη όπως εγώ. Είναι από την εταιρεία Burt's Bees, είναι η σειρά Mama Bee, είναι αυτή εδώ η κρεμούλα. Την έχω λατρέψει, είναι η καλύτερη κρέμα που μπορούσα να βρω, είναι ακριβώς αυτό που έψαχνα, διότι είναι άοσμη, δηλαδή άοσμη, όταν σας λέω, άοσμη, άοσμη. Η σύστασή της είναι πάρα πολύ ωραία, είναι αυτό που ακριβώς έψαχνα, γιατί δεν ήθελα ούτε μία που να απλώνεται με δυσκολία, δεν μπορούσα. Μία από αυτές που είχα απλωνόταν με πάρα πολύ δυσκολία, έπρεπε να βάλω πάρα πολύ ποσότητα και συνήθως τη χρησιμοποιούσα με το που έβγαινα από το μπάνιο και ενώ ήταν υγρό το δέρμα μου για να απλώνεται πιο γρήγορα. Με αυτή εδώ δεν είχα καθόλου τέτοια προβλήματα, εξακολουθώ να μην έχω και πραγματικά πόσο χαίρομαι που δεν έχει άρωμα, ρε παιδιά, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο όταν έχεις τις αναγούλες και διάφορες έτσι περίεργες φάσεις με την όσφρηση, όπως εγώ, να χρησιμοποιήσεις κάτι το οποίο έχει πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Αυτή η κρέμα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου έρθει. Μέχρι στιγμής δεν έχω εμφανίσει ούτε μία ραγάδα. Τώρα είμαι στον έκτο μήνα, σιγά σιγά θα μπω στον έβδομο, δηλαδή μου έχει μείνει πολύ λίγο του έκτου. Προς το παρόν δεν έχω εμφανίσει κάτι, ελπίζω μέχρι το τέλος να μην εμφανίσω. Γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή, σας την συνιστώ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δεν μπορείτε να την βρείτε, θα σας βάλω links κάτω στην περιγραφή του βίντεο από όλα τα προϊόντα που θα σας δείξω. Κάποια από αυτά έχουν και μείον 20% έκπτωση, δηλαδή θα σας βάλω από κάτω και τα links, θα σας βάλω και τον κωδικό έκπτωση, άμα θέλετε να τα πάρετε, δηλαδή μπορείτε αυτή την κρέμα να την πάρετε με 20% έκπτωση. Και πάμε τώρα σε ένα άλλο προϊόν που δόξα τω Θεώ που το θυμήθηκα, γιατί τη μέρα που έψαχνα να βρω τη συγκεκριμένη την κρέμα και την βρήκα στο site του Look Fantastic, λέω κάτσε να ρίξω και μια ματιά, αυτό θα παραγγείλω, που θα παραγγείλω να δω τι άλλο μπορεί να έχει. Και τι καλά που την ξαναβρήκα, όσοι με παρακολουθείτε από πάρα πολύ παλιά θα θυμάστε ότι αυτή την κρέμα για τα μαλλιά την έβαζα συνέχεια. Είχε γίνει, τι να σας πω, δεύτερο μου μαλλί και είναι από την εταιρεία Φύτο, η Φύτο 7 είναι από τις καλύτερες ενυδατικές κρέμες που μπορεί να χρησιμοποιήσετε στα μαλλιά σας. Είναι πάρα πολύ ωραία, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με το που βγείτε από το μπάνιο, να ταμπονάρετε καλά τα μαλλιά σας και να βάλετε μία μικρή ποσότητα πάνω. Εγώ την έχω για καθημερινή χρήση, την έχω πάντα δίπλα στο κομωδίνο μου, όπως και αυτή την κρέμα που σας έδειξα για την κυλίτσα. Έχω και αυτή εδώ και βάζω πάντα πριν κοιμηθώ. Σου λέει στις οδηγίες να βάζεις μια ποσότητα ίση με ένα φουντούκι. Εγώ βάζω λίγο λιγότερο από αυτό για να μην μου πέσει πάρα πολύ βαριά, επειδή τα μαλλιά μου είναι πιο κοντά τώρα, δηλαδή τα είχα κόψει. Και με βοηθάει πάρα πολύ για τις άκρες. Γενικότερα χάνω που χάνω μαλλιά αυτό το διάστημα τώρα που είμαι έγκυος. Τουλάχιστον είπα λίγο να προστατεύσω
τις άκρες μου για να μην φεύγουν και μαλλιά, σπάνε και οι άκρες και μείνω χωρίς μαλλιά. Και γενικότερα έχω δει πάρα πολύ διαφορά με αυτή την εδώ την κρέμα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι βοηθάει και στο ξεμπέρδεμα, δηλαδή με το που βγείτε από το μπάνιο, αν απλώσετε από τη μέση και κάτω, δηλαδή εγώ βάζω από το αυτί και κάτω, στις άκρες δεν τη βάζω ποτέ στη ρίζα για να μην ταλαδώσει ή είναι πιο βαριά, θα δείτε ότι το βούρτσισμά σας θα είναι πιο εύκολο. Άλλο ένα πολύ αγαπημένο προϊόν και θα σας το δείχνω τους τελευταίους μήνες σε αγαπημένα, αλλά τι να κάνω που το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πολύ, είναι το καθαριστικό για λιπαρό δέρμα από την εταιρεία CeraVe. Το αγαπώ και αυτό άοσμο, δεν με ενοχλεί καθόλου η μυρωδιά του και μου κάνει πάρα πολύ καλό καθαρισμό, κάνει και καλό το μακιγιάζ, δηλαδή εγώ το χρησιμοποιώ το βράδυ αν δεν έχω βαφτεί με ένα πάτημα, κάνω τον καθαρισμό μου, με δύο πατήματα κάνω και το μακιγιάζ μου, αφαιρεί και τη μάσκαρα, όχι την αδιάβροχη, σίγουρα στην αδιάβροχη ξέρετε, χρειάζεστε κάτι περισσότερο, αλλά γενικότερα είναι από τα καλύτερα, εγώ έχω πάρει το πράσινο το οποίο είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Βέβαια, τώρα το δέρμα μου έχει αλλάξει. Έχει πάθει μια παράκρουση, δεν ξέρω τι παράκρουση είναι αυτή, αλλά πραγματικά έχει αλλάξει, έχει γίνει αλληνής. Εγώ θυμάστε μου ένα σούπερ λιπαρή, τώρα έχω αρχίσει και είμαι πιο ξύρη από ό,τι ήμουν. Εν τω μεταξύ θα παρατηρήσετε, δεν έχω βάλει τίποτα άλλο σε προϊόν προσώπου. Ενώ συνήθως πάντα είχα μια κρέμα προσώπου, κάτι σας έδειχνα. Τώρα όχι, διότι δεν αντέχω να βάλω τίποτα στο πρόσωπό μου και δεν το αντέχω σαν αίσθηση, αλλά γεμίζω και σπυράκια. Με το που βάλω το οτιδήποτε πάνω στο πρόσωπό μου, εφηβεία κατευθείαν. Θα σας δείξω μαζί τώρα δύο προϊόντα. Δεν πολύ βάφω με αυτό το διάστημα. Δεν θέλω να επιβαρύνω και το δέρμα μου, γιατί δεν χρησιμοποιώ που δεν χρησιμοποιώ καθόλου μάσκες ή κρέμες. Δηλαδή, αν υπομονώ να περάσει αυτό το τρίμηνο, θα γίνει χαμός. Καταρχάς θα πάω για ένα καθαρισμό προσώπου, ένα καλό καθαρισμό, και μετά θα γίνει χαμός. Δηλαδή, θα πέφτει η κρέμα πάνω, σοριδών και η μάσκα. Αλλά όσες φορές έχει τύχει να βαφτώ που πήγα σε μια βάφτιση, που βγήκα έτσι μια βόλτα, που κάνω τώρα το βίντεο, αυτά τα δύο προϊόντα είναι τα αγαπημένα μου. Το Hello Happy, το make-up από την Benefit και το νέο τους concealer. Για το concealer θα μου πεις, το έχεις δύο εβδομάδες. Κι όμως παιδιά, το έχω ερωτευτεί, ταιριάζουν μεταξύ τους πάρα πολύ αυτά τα δύο. Αυτά φοράω και τώρα και στα μάτια μου. Και να ξέρετε ότι δεν κοιμάμαι καλά και σήμερα είμαι με 2 ώρες ύπνου, γιατί έχω χάσει και τον ύπνο μου, οπότε δείτε τι ώρα που έχει καλύψει τους μαύρους κύκλους. Και το make-up είναι απίστευτο, γιατί αυτά τα δύο προϊόντα, πάμε, τι έχω πάθει, είναι ο καλύτερος συνδυασμός που θα μπορούσα να έχω, γιατί δεν τα νιώθω καθόλου πάνω στο προσωπό μου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω και make-up, έχω και concealer, έχω και λίγο πούδρα, βέβαια, σας φαίνεται, έχω βάλει τη διάφανη. Και δεν νιώθω τίποτα, μόνο λίγο το κραγιόν νιώθω αυτή τη στιγμή που με ενοχλεί. Όλα τα άλλα τίποτα, ούτε τη μάσκαρα καθόλου. Και μου αρέσει γιατί έχει την κάλυψη που χτίζεται, δηλαδή την κάλυψη που θέλει μαρινέλη στην ουσία. Γιατί μπορείς με ένα-δύο πατήματα να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο απαλό αποτέλεσμα όπως έχω κάνει εγώ τώρα. Μπορείς να βάλεις 2-3 πατήματα και να σου δώσει πιο έντονο αποτέλεσμα, πιο έντονη κάλυψη. Αλλά γενικότερα εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και με τα σπυράκια που έχω εμφανίσει τώρα με τα δύο πατήματα είναι μια χαρά. Και το κονσίλερ πάρα πολύ ωραία, δεν κάθεται πάνω στις γραμμές, δεν έχει ρεθίσει καθόλου τα μάτια μου που έχουν γίνει ευαίσθητα, ούτε το από εδώ μου μάτι που έχει πάθει μόλυνση, γιατί έπαθα και από αυτό να δω τι άλλο θα μου συμβεί. Πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που έχει βγει και υπάρχει πλέον και σε σούπερ μάρκετ μπορείς να βρεις ένα τέτοιο προϊόν, γιατί παλιότερα δεν μπορούσες να βρεις ένα silver shampoo εύκολα σε σούπερ μάρκετ. Συνήθως έπρεπε να πας ή σε ήδη κομμωτήριο να το πάρεις ή σε κάποιο κομμωτήριο. Κι όμως η L'Oréal με την σειρά Elvive έχει βγάλει το shampoo, το οποίο είναι για ξανθά μαλλιά, δηλαδή τώρα θα σας μιλήσω μόνο. Αυτό ενδιαφέρει μόνο εσάς που είσαστε ξανθές, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αφού έτυχε κι εγώ. Τώρα δεν είμαι, μισή, είμαι σαν ντόμινο τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή οι άκρες μου είναι ξανθές και τώρα δεν βάφω τα μαλλιά μου, δεν χρησιμοποιώ τίποτα, ούτε στις άκρες ούτε τίποτα, δεν θέλω να κατακυτρινίσουνε. Οπότε χρησιμοποιώ αυτό εδώ 2 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω πρώτα το κανονικό μου το σαμπουάν και μετά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ και διώχνει κατευθείαν όμως τους κίτρινους τόνους από τα μαλλιά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί λειτουργεί, είναι σε καλή τιμή και το βρίσκεται και στο σούπερ μάρκετ. Και το τελευταίο τώρα και πιο αγαπημένο προϊόν, και αυτό σας το έδειχνα πάρα πολύ στο παρελθόν, δηλαδή πρέπει να το έχετε πάρει πάρα πολλές επειδή το έχετε δει από εμένα,
Θα σας βάλω και γι' αυτό κωδικό έκπτωσης και link από κάτω στην περιγραφή. Είναι από την εταιρεία This Works. Είναι το pillow spray, δηλαδή είναι ένα spray για το μαξιλάρι. Σας έχω ξαναπεί πριν 2 μήνες που κάνω το βίντεο που σας έλεγα για την εγκυμοσύνη. Δεν θυμάμαι ότι γενικότερα ο ύπνος μου... Τώρα με ενοχλεί ο ήλιος. Καλύτερα. Τώρα μέχρι λίγο να βρω τα πατήματα, γιατί το μπουντουάρι για αρχή θα μείνει όντως από εδώ. Και ο ήλιος πέφτει ακριβώς πάνω στο πλακάκι και γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων θα το βρούμε όμως. Πάμε να μιλήσουμε για το σπρέι. Είναι ένα σπρέι το οποίο βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στον ύπνο. Τι γίνεται τώρα, να σας πω. Θα μου πεις σήμερα, μας είπες πριν λίγο ότι κοιμήθηκες μόνο 1 με 2 ώρες. Ήτανε από τα πιο δύσκολα βράδια που τι να σου κάνει και ένα σπρέι πια. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το συζητήσω, δεν θέλω να σας ρίξω την ψυχολογία. Θέλω να σας πω ότι μυρίζει πάρα πολύ ωραία, έχει μέσα αρώματα λεβάντας και διάφορα τέτοια πράγματα. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν σας λέω ότι θα ψεκάσετε το μαξιλάρι για όσους έχετε υπνίες και θα ξυπνήσετε, θα κοιμηθείτε ξέρω εγώ στις 12 και θα ξυπνήσετε 8 η ώρα το πρωί, σαν πουλάκια. Σε μένα τουλάχιστον αυτό δεν πιάνει, μπορεί σε κάποια από εσάς να πιάνει. Αλλά με βοηθάει να κοιμηθώ πιο γρήγορα από ότι θα κοιμόμουν χωρίς αυτό εδώ. Γιατί ψεκάζω, ξαπλώνω στο μαξιλάρι, μου μυρίζουν όλα αυτά τα έλαια που έχει μέσα και όλα αυτά τα υπέροχα χαλαρωτικά αρώματα και με παίρνει ο ύπνος. Το έχω συνδυάσει πάρα πολύ ωραίο αυτό το άρωμα τώρα, επειδή με βοηθάει να κοιμάμαι πιο εύκολα και ψεκάζω συνέχεια το βράδυ το μαξιλάρι μου, δηλαδή και ενδιάμεσα να ξυπνήσω. Δηλαδή, μπορεί να κοιμηθώ, ξέρω εγώ, στις 12, να ξυπνήσω στις 3, επειδή καταλαβαίνετε με την εγκυμοσύνη τι γίνεται. 3 συνέχεια στην τουαλέτα, πέρα δόθε. Στις 3 ώρα, ας πούμε, που θα γυρίσω στο κρεβάτι μετά το μπάνιο, θα ψεκάσω πάλι, θα κάνω πάλι έλαναψη, θα ξαπλώσω και ο ύπνος θα έρθει πιο γρήγορα. Είναι πολύ μαγικό σπρέι, σας το έχω ξαναδείξει πάρα πολλές φορές. Μου έχετε στείλει πάρα πολλές μήνυμα, Μαρινέλη σε χίλιο, ευχαριστούμε που με έμαθες αυτό το σπρέι. Πραγματικά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που. Πού το είχα μάθει, δεν θυμάμαι. Πού το είχα βρει. Είχα βρει ένα travel size, σε μια travel size συσκευασία, θυμάμαι που την είχα βρει. Και έχω σωθεί, πραγματικά. Γιατί. Τι έλεγα τώρα πριν μας διακόψει το τηλεφώνημα, δεν θυμάμαι. Πάντως να ξέρετε ότι είναι ένα σπρέι που βοηθάει πάρα πολύ. Όταν σας είχα μιλήσει για υπνίες, γενικότερα εγώ και πριν την εγκυμοσύνη είχα πρόβλημα με τον ύπνο και κοιμόμουν πολύ λίγες ώρες, δηλαδή με 5-6 ώρες χόρτενα, μπορεί και με λιγότερες. Είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ να ξέρετε. Βλέπω ότι έχετε πάρα πολλές προβλήματα με την αϊπνία. Δοκιμάστε το, βγαίνει και σε πιο μικρή συσκευασία αν θέλετε απλά να κάνετε μία δοκιμή. Εγώ θα σας βάλω από κάτω όλα τα link, τα πάντα και τον κωδικό για να τα πάρετε αν θέλετε και με έκπτωση. Αυτά είναι τα αγαπημένα παιδιά, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Αυτά χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα, δεν με παίρνει να χρησιμοποιήσω και πάρα πολλά. Γενικότερα είμαι τις περισσότερες ώρες μέσα στο σπίτι γιατί τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης δεν έχουν περάσει. Και γι' αυτό είναι και έτσι η κατάσταση τώρα εδώ με το φως. Εγώ συνήθως πρωινές ώρες γύριζα το βίντεο, αλλά τώρα είναι αργά το μεσημέρι. Γιατί μόνο το μεσημέρι νιώθω λίγο καλύτερα, το πρωί και ειδικά τα απογεύματα. Πάμε τώρα σε κάποια πράγματα που θα δώσω δωράκι σε μια τυχερή από εσάς. Τώρα ή θα είναι μέλος ο Μανούλα ή θα έχει γεννήσει, δεν ξέρω. Μπορείτε να πάρετε μέρος όμως θέλετε και σε έχετε γεννήσει. Το πρώτο πράγμα που θα πάρει η κοπέλα που θα κερδίσει είναι αυτό το πέρτο σετάκι από την εταιρεία Mama Mio. Την εταιρεία Mama Mio που βρίσκεται στο Look Fantastic. Έχει ειδικά προϊόντα για μέλουσες μανούλες και όχι μόνο. Και αυτό το πέρτο νεσέσερ έχει μέσα 3 προϊόντα, τα οποία είναι πάρα πολύ χρηστικά για την ημέρα, τις ημέρες μάλλον, στο μεευτήριο που ανυπομονώ να έρθουν αυτές οι άγιες ημέρες και έχει και μία πετσετούλα μέσα. Και επίσης θα δώσω και κάποια καλλιντικά. Θα κάτσεις, ωραία κάτσε. Θα δώσω και κάποια καλλιντικά σε αυτή τη μανούλα για να μπορεί, άμα θέλει, λίγο έτσι να βαφτεί στο μεευτήριο και για μετά, γιατί είναι και για μετά τα περισσότερα βασικά. Είναι εδώ πέρα ένα προϊόν της NYX και 3 προϊόντα από την εταιρεία La Masca. Και επίσης άλλο ένα set από την εταιρεία Mio. Έχουμε εδώ πέρα μια ειδική μπούρτσα, την οποία ήδη την έχω χρησιμοποιήσει και είναι πάρα πολύ ωραία για την κυταρίτιδα μέσα στο μπάνιο. Και άλλα 4 προϊόντα πάλι για ενυδάτωση και για προστασία, για το δέρμα, για αυτές τις ραγάδες, για την ξηροδερμία που έχουμε στην εγκυμοσύνη και για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε μια τυχερή μέλουσα μανούλα ή μανούλα, δεν ξέρω τι θέλει, να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Θα σας κάνω και ένα κοντινό πλάνο για να τα δείτε. Και αυτά λοιπόν θα σας βάλω από κάτω, όπως σας είπα, link και κωδικό και θα σας βάλω από κάτω και
το τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Αυτά δεν έχω να σας πω ή να σας δείξω κάτι άλλο. Το μόνο που ελπίζω και εύχομαι είναι το επόμενο βίντεο να είναι σύντομα, να είναι vlog, να σας δείξω κάποια πράγματα που δεν έχει έρθει κάτι στο δωμάτιο ακόμα πέρα από το φωτιστικό και περίμενα και την ταπετσαρία. Αλλά γενικότερα ότι έχει έρθει να σας δείξω έτσι λίγο να μπαίνετε και εσείς στο κλίμα, γιατί με ρωτάτε, θέλετε και εσείς ιδέες γιατί ετοιμάζετε τα παιδικά σας δωματιάκια. Αυτά, σας φιλώ γλυκά και θα τα πούμε σύντομα. Φιλάκια!